Καλημέρα! Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020, το πρωινό μας vlog, το οποίο έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η φίλη δεν είναι σίγουρη τι τίτλο να βάλει, έγραψε αδυναμία δέσμευσης με το άλλο φίλο και μετά έγραψε επιλογή συντρόφων νεότερης ηλικία και που δεν επιδιώκουν δέσμευση. Κυρία Πετρίδου, καλημέρα! Καλημέρα! Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε, ευχαριστώ πολύ. Σας παρακολουθώ συνέχεια γιατί θέλω να βελτιώσω και να εξελίξω την προσωπικότητα μου θέλω να αναφέρω τη δικιά μου περίπτωση. Είμαι 39 χρονών και τα τελευταία χρόνια, 5 περίπου, κάνω σχέσεις με μικρότερους άνδρες και οι τελευταίες δύο περιπτώσεις είναι με 10 χρόνια μικρότερους. Στην αρχή της προηγούμενης σχέσης, δηλαδή της πρώτης σχέσης που έκανες με κάποιον 10 χρόνια μικρότερο από σένα, το έβλεπα πολύ χαλαρά, γιατί κατοικώ σε ένα μικρό μέρος λόγω δουλειά, ενώ κατάγομαι από μεγάλο αστικό κέντρο και δεν ήθελα να με κρίνουν ότι είμαι με έναν μικρότερο άνδρα. Όμω η σχέση αυτή συνεχίστηκε χωρί να βγαίνουμε έξω, παρά μόνο στο σπίτι και κάνοντα φυσικά σεξ. Στην ουσία προσέλκυσε αυτή την κατάσταση γιατί ο άντρα βουλεύεται σε αυτή την κατάσταση. Το καταλαβαίνω αυτό. Προσέγγισε σε αυτή την κατάσταση επειδή ο άντρα βουλεύεται σε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου. Μήπω εννοεί ότι αν ζητούσε σχέση δεν θα δεχόταν, ενώ αν είναι αυτό το βρισκόμαστε μόνο για να κάνουμε τα ωραία μα θα το δεχόταν. Ίσως. Όταν ξεκίνησα να θέλω άλλα πράγματα, εκείνο έφευγε και μου έλεγε ότι δεν ξέρει τι θέλει. Του είπα, Α δεν νιώθει, άσε με στην ησυχία μου και να συνεχίσω τη ζωή μου. Όμω, μετά από καιρό, πάντα μου έστελνε μήνυμα και προσπαθούσε να με πείσει ότι δεν μπορεί να μου δώσει αυτό που θέλω, αλλά επίση και ότι δεν μπορεί να με βγάλει από το μυαλό του. Έτσι τον συγχωρούσα και βρισκόμασταν. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε επί δύο χρόνια. Αυτό είναι ένα πολύ πεγμένο σενάριο στι μέρε μα. Ε? πολύ πεγμένο. Και με αφορμή ένα άλλο γεγονό, πήγα σε ψυχοθεραπευτή για να λύσω μια άλλη κατάσταση. Ήταν όταν ανακάλυψα ότι ο πατέρα μου είχε εξωσυζυγική σχέση. Αυτό το κρατάμε. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον για το πώ λειτουργήσε στην πορεία ή πώ λειτουργούσε προηγουμένω. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο στην οικογένεια μα, μπορεί να μην το γνωρίζουμε, αλλά πιάνουμε τα vibes. Νιώθουμε ότι κάτι παχύει. Ότι δεν είναι αυτός που ξενο, ξενοκοιτάει, ξενοπερπατάει, ξενοξενυχτάει Ότι δεν είναι συνδεδεμένος με τον άλλον ο οποίος είναι εκεί Στην περίπτωση αυτή ο πατέρας σου με τη μητέρα σου Όπου φυσικά όταν πήγα στο ψυχοθεραπευτή Αντιλήφθηκα ότι υπήρχαν βαθύτερα θέματα και προβλήματα δικά μου Ανακάλυψα πτυχές για τον εαυτό μου που δεν ήξερα γιατί λειτουργούσα έτσι η περίπτωση με το μικρότερο άνδρα συνεχίστηκε με το γεγονός ότι το καλοκαίρι ανακάλυψα ότι είχε ήδη σχέση με μικρότερη γυναίκα συνομήλικη του και που είναι από απόσταση και με την κοπέλα του. Εκεί προσπάθησε να με πλησιάσει. Δηλαδή, όταν, όταν ήταν σε απόσταση με τη σχέση του, ήρθε να σε πλησιάσει εσένα. Σου λέει: Θα πάω σε αυτήν τη μεγαλύτερη 10 χρόνια, θα κάνω μόνο αυτό που κάνω και θα έχω και τη σχέση μου από μακριά. Όταν την τελευταία φορά μετά το γεγονό αυτό το φώναξα σπίτι, το ρώτησα γιατί μου λε ψέματα τόσο καιρό και με ενοχλεί να έρθει σπίτι μου, και μου απάντησε ότι τι περιμένε εσύ, σχέση. Και του έδωσα σφαλιάρε και τον έδιωξα από το σπίτι μου. Ουδέν σχόλιο για τι σφαλιάρε. Ουδέν σχόλιο. Mm. Ένα καλή ιδέα βία στη, στις, στις ανθρώπινες σχέσεις, έστω και αν ο άλλος έχουμε ανακαλύψει ότι είχε φιλενάδα και ήθελε μόνο να κάνει σεξ μαζί μα. Στην πραγματικότητα, και εσύ από την αρχή του είπε ότι ήθελε μόνο σεξ, ενώ ήθελες κάτι άλλο. Φυσικά εσύ δεν είχε σχέση, ενώ αυτό είχε. Δεν το ρώτησε όμω. Το ρώτησε αν είχε σχέση, δεν το ρώτησε. Αυτή η ιστορία φυσικά τέλειωσε και όπω μου είπε ο ψυχοθεραπευτή μου, ανέβασε στην αξιοπρέπεια σου λίγο. Μέσα από την ψυχοθεραπεία ανακάλυψε ότι αρκούμουν στα λίγα χωρί να ζητάω αυτό που θέλω. Α, μάλιστα, δεν ζήτησε αυτό που ήθελε από την αρχή. Κοροϊδεύει και τον εαυτό σου, ίσω ότι ήθελε μόνο σεξ, ενώ στην ουσία ήθελε σχέση. Που δικαιούται μια γυναίκα να θέλει σχέση. Δεν είναι κακό, δεν είναι αμαρτία, δεν είναι ντροπή να θέλουμε σχέση. Δεν μπορούσα να μαλώνω γιατί δεν μου άρεσαν οι καυγάδε και έτσι έκανα πάντα ό,τι μου έλεγαν. Έλεγαν ναι σε όλου και όπω μου ψυχοθεραπευτής ότι εξαρτώμαι από την επιβεβαίωση των άλλων και δεν βάζω όρια. Άρα, ίσω σου έχει πει με άλλα λόγια ότι είσαι people pleaser. Έχουμε βίντεο στο κανάλι τι σημαίνει people pleaser. Ήμουν ενοχική, δεν είχα αυτοπεποίθηση, δεν εκτιμούσα τον εαυτό μου και στην ουσία δεν τον αγαπούσα. Το ερώτημα μου είναι, γιατί προσελκύω νεότερου άνδρε, γιατί με βλέπουν μόνο για το σεξ. Η τελευταία περίπτωση είναι πάλι 10 χρόνια νεότερο, ο οποίο με πολιορκούσε και μου έδειχνε ότι ενδιαφέρεται για μένα. Μου είπε ότι θέλει να μου μαγειρέψει κάτι και ήταν κάτι που είχα να τον νιώσω πολύ καιρό. Ήρθε, μου μαγείρεψε, φυσικά δεν έγινε κάτι γιατί δεν ήμουν έτοιμη και φοβόμουν να φεθώ. Όταν βρεθήκαμε μετά από μια εβδομάδα, ήρθε από το σπίτι μου και κάναμε σεξ. Κοιμήθηκε σπίτι μου και αγκαλιασμένη όλο το βράδυ, κάτι που είχα να τον νιώσω επίση καιρό. Μετά από αυτό σηκώθηκε το πρωί και είπαμε θα μιλήσουμε, αλλά δεν μιλήσαμε ποτέ. Ήταν ο πρώτο άνδρα μετά από καιρό που με έκανε να αισθανθώ έλξη και να αισθανθώ κάτι για έναν άνδρα. Φυσικά με πείραξε που δεν με πήρε ποτέ και δεν ενδιαφέρθηκε για μένα, στην ουσία σου κάνει γκόστινγκ. Αλλά ήταν τόσο σύντομο και δεν απέχτησα βαθύτερα συναισθήματα. Ο άνθρωπο αυτό πήγε Αθήνα και θα επιστρέψει στο χωριό και να σα πω την αλήθεια δεν ξέρω πώ θα τον αντιμετωπίσω όταν το δω να κρατήσω απόσταση ότι με πείραξε συμπεριφορά του ή να είμαι διάφορη γιατί δεν με υποσχέθηκε κάτι. Να κάνεις αυτό που νιώθεις. Αυτό που νιώθεις να κάνεις. Να μην κάνεις κάτι για κόλπο ή κάτι τι θα είναι πιο σωστό. Αυτό που νιώθεις εσύ. Τελικά τι είναι αυτό που κάνω λάθος να προσελκύω νέτορους άνδρες. Γιατί η τελευταία περίπτωση δεν ήταν η μόνη. Τα προηγούμενα φλερτ από μικρότερους άνδρες τα περίπτα. Και που θα θέλουν μόνο το σεξ από μένα. Θέλω να σημειώσω ότι στο χωριό που είμαι δεν υπάρχουν άντρε στη δική μου ηλικία διαθέσιμοι. Να η απάντησή σου. Να η απάντησή σου. Και επιλέγω περιπτώσει που δεν πρόκειται να μου τη. Φοβάμαι τη δέσμευση τελικά. φοβάμε τη δέσμευση τελικά. Και επιλέγω περιπτώσει που δεν πρόκειται να μου τη δώσουν. Ε, από τη στιγμή που εκεί που ζει δεν υπάρχουν άντρε διαθέσιμοι στην ηλικία σου, δεν ξέρω κατά πόσον. Η επιλογή σου με νεότερου άνδρε είναι επειδή εσύ επιλέγει του νεότερου άνδρε ή επειδή αυτοί είναι διαθέσιμοι. Γιατί εδώ που τα λέμε, καλύτερα να φτιάξει σχέση με ένα νεότερο παρά να φτιάξει σχέση με ένα παντρεμένο. Σωστά. Ξέρω ότι αυτό που θέλω είναι να βρω έναν σύντροφο να με αγαπά και να με χτυμά και να οδηγηθεί σε κάτι ουσιαστικό. Σα ευχαριστώ για το χρόνο σα. Δεν ξέρω αν θέλετε άλλε πληροφορίε. Είναι ερωτήματα που με βασανίζουν, γιατί τελικά ένα άνδρα δεν συνεχίζει μαζί μου σε μια δέσμευση. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι το δικό μου μορφωτικό επίπεδο είναι αυτό του μεταπτυχιακού και της εργασίας σε ανάλογη θέση. Είμαι οικονομικά ανεξάρτητη, μένω μόνη μου και παρόλα αυτά επιλέγω συντρόφους που δουλεύουν σε σερβιτόρι, μπάρμαν και συνήθως είναι κατώτερο εκπαιδευτικού επίπεδου. Τελικά, είναι το πρώτο update αυτό. Ήρθε στο μικρό μέρο από την Αθήνα ο 29χρονο, τον πέτυχα μπροστά μου και του είπα, και του είπα καλώ ήρθε. Με άνετο τρόπο, χωρί μούτρα, χωρί τίποτα, γιατί είπα δεν με υποσχέθηκε κάτι. Φυσικά από ορισμένα πράγματα στο μαγαζί κατάλαβα ότι παίζει κάτι με συνομιλίκη του και η σερβιτόρα. Και θα μου πείτε, περίμενε να κάνει, τι περίμενε να κάνει σχέση μαζί σου. Δεν σα κρύβω ότι με πείραξε ότι για άλλη μια φορά κάποιο επιλέγει κάποια άλλη, αλλά από την άλλη λέω στον εαυτό μου ότι δεν ήταν για μένα γιατί επιδιώκω συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα. Λοιπόν, φίλε ε, Όταν εσύ στην ηλικία που ήσουν, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, 35-34-35 ετών, 35 είναι μια γυναίκα η οποία βιολογικά και κοινωνικά είναι έτοιμη για να προχωρήσεις στο να δημιουργήσει οικογένεια, εάν το θέλεις. Από τα γραφόμενα σου είναι φανερό ότι τουλάχιστον συνειδητά θέλεις να δημιουργήσεις οικογένεια. Δεν γνωρίζω υποσυνείδητα τι συμβαίνει, αυτό θα το αναλύσετε με τον ψυχοθεραπευτή σου, ο οποίος από όσα γράφεις, φαίνεται ότι έχει πολύ δυσδυντική ματιά ο ψυχοθεραπευτής σου και σου κάνει πάρα πολύ καλή ανάλυση. Ενώ πάτε πίσω και βρίσκετε πράγματα ...που συνέβησα στο παρελθόν... ...αναλύει το, τις δυναμικές... ...στις σχέσεις σου και με ποιο τρόπο συνδέεσαι... ...και τα λοιπά. Όταν μια γυναίκα στα 35, στα 36... ...στα 37, στα 38, στα 39, στα 40... ...η οποία είναι έτοιμη... ...και θέλει ουσιαστικά... ...να φτιάξει οικογένεια... ...αν ε, επιλέγει να κάνει σχέση... ...με άνδρες που είναι 10 χρόνια νεότεροι της... ...είναι σαν να βάζει... ίδια τρικλοποδιά στον εαυτό της. Επειδή ε, αυτό που επικρατεί στη σκέψη των ανδρών και θα σου το πω χωρίς αναστολές γιατί έτσι μιλάω είχα δει πάρα πολλούς άνδρες στο γραφείο, όχι μόνο γυναίκες έχω δουλέψει για 20 χρόνια ε, ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω πάρει τα ψυχολογικά ιστορικά πάρα πολλών ανθρώπων και έχω συνομιλήσει με χιλιάδες ανθρώπους αυτό που συνήθως ακούω, άκουα και ακούω και μέσα από τις επιστολές που λαμβάνω τώρα από νεότερου άντρε, οι οποίοι τα φτιάχνουν με 10 χρόνια μεγαλύτερη γυναίκα, είναι ότι του ελκύει η μεγαλύτερη γυναίκα επειδή έχει ερωτική ωριμότητα, επειδή μια μεγαλύτερη γυναίκα γνωρίζει καλύτερα το σώμα τη και είναι πιο έμπειρη στο σεξ. Άρα, θα μπορέσουν να απολαύσουν μαζί τη μια ερωτική εμπειρία πληρέστερη, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία από αυτού δεν βλέπουν τον εαυτό του σε σχέση με μια γυναίκα 10 χρόνια μεγαλύτερη γιατί είναι εξαιρετικά συντηρητική στα μυαλά, γιατί είναι παλαιού τρόπου σκέψης άνδρες, που σκέφτονται ότι η μεγαλύτερη είναι μόνο για να κάνεις τη φάση σου, να κάνεις ωραία φάση, να πατήσεις τικ σε αυτή την εμπειρία, ότι πήγα και εγώ με μία μεγαλύτερη ή έκανα τις υποθέσεις μου με μία μεγαλύτερη. Υπάρχει μια πολύ μικρή, ε, ε, πολύ, σαντιστικά πολύ πολυ λίγη άνδρες, οι οποίοι είναι τόσο μπροστά, Είναι τόσο ανοιχτόμυαλοι, είναι τόσο καλλιεργημένοι, που δεν θεωρούν ότι 10 χρόνια διαφορά παίζει ρόλο, γιατί στην πραγματικότητα 10 χρόνια διαφορά δεν παίζει ρόλο. Ε, τα, 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 τα καλά του τα καλάθια ότι είναι καλύτερα να είναι με μια γυναίκα στην ηλικία τους και τα καλά του τα καλάθια ότι η μεγαλύτερη γυναίκα είναι κάτι αρνητικό για αυτούς να είναι μαζί της. Όπως και να έχει. Δεν θα πάμε τώρα εμείς να ψυχοθεραπεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ζητούν από εμάς να ψυχοθεραπευτούν. Εσύ από τη στιγμή που έχεις αυτές τις εμπειρίες και βλέπεις ένα μοτίβο, το μοτίβο ότι αν κάποιο σε επιδιώκει και σε φλερτάρει έντονα, δεν σημαίνει απαραίτητα πως θέλει να φτιάξει σχέση μαζί σου, σημαίνει σίγουρα όμως πως θέλει να πάει στο κρεβάτι μαζί σου. Αφόσον βλέπεις αυτό το μοτίβο, όταν θα είσαι έτοιμη να λε όχι σε περιπτώσει που δεν σου κάνουν, ούτω ώστε να μπορεί να παίζει ναι στην περίπτωση που θα σου κάνει, θα απορρίπτει κάποιοι μου σε φλερτάρει έντονα όταν α, είναι μικρότερο από εσένα και όταν κάνει μια ίσια κουβέντα μαζί, σου και του πει, μαζί του και του πει ότι εγώ θέλω σχέση, εγώ θέλω κάτι σοβαρό, είσαι για κάτι σοβαρό. Ένα μικρότερο, ο οποίο θέλει απλώ να παίξει, θα, βά, θα, χτυπάνε τα πόδια του στον πισινό του, στον ποπό του και θα φύγει τρέχοντα. Και οι δύο περιπτώσει που αναφέρει φαίνεται ότι σε ήθελαν για την εμπειρία. Πρέπει να είσαι και ωραία γυναίκα, πρέπει να είσαι και ερωτικό άνθρωπο, γιατί αυτό το πιάνει ο άλλο. Στον αέρα πιάνεται αυτό, δηλαδή δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με την ηλικία. Και οι γυναίκε και οι άνδρε στο φύλλο που του ενδιαφέρει οσμίζονται και μεταφορικά και κυριολεκτικά, οσμίζονται τα πρόσωπα τα οποία είναι ερωτικό επαρκή. Οπότε σε μυρίζονται αυτοί ότι εσύ είσαι σεξουλιάρα ή εσύ είσαι ερωτικό άνθρωπο και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να είσαι ερωτικό άνθρωπο, να έχει ψηλή λίμπη, το είναι καταπληκτικό, δεν είναι κακό πράγμα. Και σου λέει: Α πάμε να περάσουμε ωραία. Στο χέρι σου είναι να βάλει όρια ώστε να είσαι εκεί που να περνά και εσύ ωραία και να περνά ωραία όχι μόνο σεξουαλικά αλλά και συναισθηματικά και συντροφικά κλπ. Έχουμε και update πρόσφατο. Καλημέρα, σα ευχαριστώ πολύ που θα γίνει το vlog. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να είστε υγιεί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε όλοι δόξα σε ο Θεός, υγιείς είμαστε όλοι, είμαστε λίγο καμπέρι, αλλά είμαστε μια χαρά. Αν και θα ήθελα να προσθέσω ότι εγώ αυτή την αναμονή την βλέπω σαν ευλογία. Και εμεί το ίδιο. Εδώ στο κανάλι το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Από την τελευταία φορά που σας έστειλα, τα έχω βρει με τη μαμά μου κάνοντας μια νέα αρχή. Ξέρω ότι όλα όσα έκανε με την αυστηρότητα της, την κριτική, τα έκανε από αγάπη. Έχω αρχίσει να ανακαλύπτω ότι κρύβεται από τη συμπεριφορά όλο. Τι καλό σου έκανε η ψυχοθεραπεία. Η μαμά μου πήγε στο ψυχοθεραπευτή που πηγαίνω και σιγά σιγά η σχέση μας γίνεται πιο ουσιαστική και εγώ πιο δυνατή και σίγουρη για τον εαυτό μου. Εγώ συνεχίζω την ομαδική ψυχοθεραπεία που με κάνει να ανακαλύπτω βαθύτερες πτυχέ του εαυτού μου. Πριν δύο-τρει μήνε γνώρισα έναν άντρα 12 χρόνια μικρότερο μου, με τον οποίο υπάρχει απόσταση χιλιομετρική. Είναι ένα άνθρωπο χαλαρό και όχι τόσο αγχωμένο όσο εγώ, που έχει πολύ χιούμορ και είναι ευαίσθητο. Βρεθήκαμε δύο φορές από κοντά χωρίς να προχωρήσουμε τη σχέση. Η επικοινωνία μας συνεχίζεται σε καθημερινή βάση και ειδικά τις τελευταίες 20 μέρες πιο ουσιαστική για το πώς βιώνουμε την όλη κατάσταση. Δεν ξέρω που θα οδηγήσει όλο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή μου αρέσει που ένας άνθρωπος εκτός το δικό μου νοιάζεται για μένα. Είναι μια εντός σχέση που αφήνω πρώτη φορά το χρόνο να δείξει χωρίς να λειτουργώ παρορμητικά. Αυτό είναι σπουδαίο. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Σημαίνει είσαι σε πολύ καλό δρόμο αγάπη μου. Όμως μου βγήκε το ερώτημα, διαλέγω μικρότερους άντρε γιατί δεν θέλω πραγματικά τη δέσμευση, ή είναι σε μια ηλικία που μπορώ να ελέγχω την κατάσταση καλύτερα ή μου βγαίνει να είμαι μαμά. Δεν ξέρω, αυτό ρωτή με τον ψυχολόγο σου. Εγώ θα έλεγα ότι διαλέγει του νεότερου άνδρε γιατί είναι όμορφη. <χι> <laughs> διαλέγει του νεότερου άνδρε, ίσω γιατί εφόσον χτυπάει το βιολογικό σου ρολόι, οι νεότεροι άνδρε είναι πολύ πιο πιθανόν, είναι πιο γόνιμοι από του άνδρε τη ηλικία σου. Δεν ξέρω γιατί. Γιατί τα ψυχολογικοποιεί όλα, ας, αφού σε αυτή τη σχέση το παίρνει χαλαρά, α το χαλαρά. Τέλο, θέλω να σημειώσω ότι είμαι ένα εργατικό άνθρωπο που στη δουλειά μου είμαι τόσο σίγουρη που αναλαμβάνω περισσότερα ίσω από ό,τι πρέπει, αλλά τα βγάζω ει Εργάζομαι σε έναν οργανισμό που ανήκει στο κράτο και επικρατεί το δημοσιοϊπαλληλικό πνεύμα, όπω μου έχει πει ο ψυχοθεραπευτή. Η δουλειά είναι ο κεντρικό σου εαυτό, η στέρεη βάση τη ασφάλεια σου ω άνθρωπο. Δηλαδή η αίσθηση πω είσαι σημαντική. Ε... Τι, είναι καλό ο ψυχοθεραπευτή σου, ε? πάρα πολύ καλό. Ο εαυτό σου είναι εργατικό, ορμητικό και φοβισμένο. Σε αυτή την περίοδο κρίση μου, βγήκε... μου, βγήκε έντονα, το, μου βγήκαν έντονα τα δομικά χαρακτηριστικά του σωτήρα και τη υπευθυνότητα. Κάνω ψυχοθεραπεία 1,5 χρόνο και μου ανέφερε ότι το να συντροφεύσει τον εαυτό σου αυτή την περίοδο, όταν είπα ότι κάνω το τελευταίο διάστημα δημιουργικά πράγματα για τη δουλειά μου, παίρνοντα δουλειά για το σπίτι, ξεκίνησα τα αγγλικά για να βελτιώσω τι γνώσει μου σε το επίπεδο και λέω μήπω όλο αυτό γίνεται γιατί μου λείπει συντροφιά. Με χτίνει. Λοιπόν, πολλά από τα ερωτήματα σου δεν μπορώ να τα απαντήσω γιατί δεν είμαι ψυχοθεραπευτριά σου και ο ψυχοθεραπευτή σου σε γνωρίζει καλύτερα από ότι εγώ. Ε, ε, μου έκανε ένα κλικ όμω αυτό που σου έχει πει για τη δουλειά. Ότι η δουλειά είναι ο κεντρικός πυλώνας της ύπαρξή σου. Ταυτίστηκα με αυτό. Γιατί και εγώ τα 15 χρόνια που ήμουν single, που ήμουν ελεύθερη μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μου γάμου, μεταξύ του διαζυγίου από τον πατέρα των παιδιών και τη γνωριμία με τον παναγιώτη, όντω λειτουργούσα με ένα παρόμοιο τρόπο με σένα όσον αφορά στο κομμάτι τη δουλειά. Δηλαδή, η δουλειά ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό παράγον στην προσωπική μου ζωή. Όχι ότι ήταν πάνω από τη σχέση μου με τα παιδιά. Στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» περιγράφω την αίσθηση καθήκοντος που πάντα είχα και εξακολουθώ να έχω για το θέμα της μητρότητα. Όμω, όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, την έβαζα σε δεύτερη μοίρα και σε πρώτη μοίρα ήταν το να είμαι καλή στη δουλειά μου, να είμαι δημιουργική στη δουλειά μου, να πετυχαίνω πράγματα στη δουλειά μου, να γράφω βιβλία, να πηγαίνω στην τηλεόραση, να κάνω πράγματα. Και δεν έψαχνα καθόλου το κομμάτι τη συντροφικότητα με σοβαρότητα. Δηλαδή, αν με φλέρταρε κάποιο, εξέταζα την περίπτωση, αλλά δεν έδινε και πάρα πολύ σημασία. Ε, φυσικά εγώ είχα το πλεονέκτημα που δεν έχεις εσύ, ότι είχα παιδιά, οπότε δεν με πίεζε ο χρόνος του στυλ, είσαι 39, είσαι 35, δεν έκανες ακόμη παιδιά κλπ κλπ. Φυσικά υπάρχει και η περίπτωση να κάνει κάποια γυναίκα παιδιά χωρί να είναι παντρεμένη. Δεν, δεν θα το συζητήσουμε σε αυτό το βλόγο, γιατί δεν είναι του, επί τη παρούση. Όταν όμω γνώρισα τον άνδρα μου στα 41, ήταν μια περίοδο που είχα συνειδητοποιήσει, το είχα, το είχα βιώσει πάρα πολύ έντονα, ότι η δουλειά και η επιτυχία στη ζωή γενικώ και η καριέρα και η επιτυχία στη δουλειά δεν με γέμισε υπήρχε το κενό της συντροφικότητας και της αγαπητικής σχέσης με ένα σύντροφο ζωής, το οποίο ήταν, δεν μπορούσε να γεμίσει από τη δουλειά. Ψευτογέμιζε, αλλά στην ουσία δεν γέμιζε. Και επίσης δεν έχει και, με ποιον να χαρεί. Ε, για τις επιτυχίες σου αν δεν έχεις τον σύντροφό σου. Σας το έχω πει ξανά, δεν ξεχνάω ποτέ μία συνέντευξη που είχα Α, παρακολουθήσει Σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή στα άκρα που έχει έρθει, μιλάμε τώρα προ δεκαετία αυτή, μπορεί και 15 ετία, μιλούσε η Τάνια Τσανακλείδου, η οποία έλεγε για, την, για τη φάση της τότε που είχε, ε, είχε δεσμό με έναν νεότερο άνδρα, τον Άλκη και τον Κούρκουλο, είχαν χωρίσει, έλεγε για την κατάθλιψη που είχε και λέει: Τι, τι σου λείπει τώρα, ε, και η Τάνια Τσανακλείδου, παρέθεση, ε, είναι ένα πρόσωπο που εκτιμώ γιατί μίλησε και μιλάει δημοσίω για την κατάθλιψη, τη σχέση της με το ψυχίατρο, τη ψυχοθεραπεία, την λήψη αντικαταθλιπτικών και αυτό την τιμάει πάρα πολύ. Γιατί άνθρωποι επώνυμοι όταν βγαίνουν και λένε αλήθειες τέτοιε, βοηθούν και τους υπόλοιπου να νιώθουμε καλύτερα με τον εαυτό μας που έχουμε και εμείς παρόμοιε ψυχικές διαταραχές και βοηθάει στην απάλληψη του στίγματος για τις ψυχικές διαταραχές αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ρωτούσε την Τάνια η παρουσιάστρια της εκπομπής στα ε, τι είναι το χειρότερο από τη μοναξιά, Και τη λέει: Το χειρότερο από τη μοναξιά δεν είμαι πιο να μοιραστεί τη λύπη σου, γιατί υπάρχουν πολλά ευήκοα αότα, υπάρχουν πολύ πρόθυμοι να ακούσουν τον πόνο σου και τη δυσκολία σου και τη δυστυχία σου και την αποτυχία σου. Ε, όσο πιο πάρεις τηλέφωνο να πεις τα προβλήματά σου, θα σε ακούσει και με χερκακία ίσως. Το δύσκολο με τη μοναξιά είναι να μην έχει έναν άνθρωπο να μοιραστεί τη χαρά σου. Δηλαδή να έρθει στο σπίτι και να πει Αγάπη μου, υπέγραψα συμβόλαιο για ένα δίσκο. Αγάπη μου, έκλεισα μια παράσταση. Και συμφωνώ με την Τάνια. Με είχε, με είχε αγγίξει βαθύτατα τότε, πρέπει να ήταν το 2005 που είχα δει αυτή τη. Δεν θυμάμαι, το 5 πρέπει να ήταν, 4-5 εκεί που ειχα παρακολουθήσει, 2004-2005, εκείνη την χρονιά, την τηλεοπτική χρονιά, είχα παρακολουθήσει αυτή τη συνέντευξη και θυμάμαι ότι είχα μελαγχολήσει γιατί ήταν η φάση που ήταν τα μωρά μικρά, τα παιδιά μου μικρά, η κόρη μου τότε ήταν 4 ή 5 ετών, γιατί είχε γεννηθεί το 2000 η Κυριακή, και ένιωσε έτσι μια μεγάλη θλίψη για τις στιγμές εκείνες τις πολύ χαριτωμένες, τις στιγμές εκείνες τις πολύ χαρούμενες των milestones που κάνουν τα παιδιά, ή όταν μπει την πρώτη του λέξη ένα παιδί, όταν μπει κάτι πολύ χαριτωμένο, που δεν είχα ένα άνθρωπο να τα μοιραστώ. Εντάξει, είχα άνθρωπο, έπαιρνα τον πατέρα μου τηλέφωνο και του έλεγα: Ω, η Κυριακή έχει πει αυτό, ή ο Λάζαρο έχει πει αυτό, έχουν κάνει αυτό τη χαριτωμένια, αλλά είναι εντελώ άλλο πράγμα να έχει τον άνθρωπο σου να μοιράζεσαι αυτέ τι χαρέ. Και τι χαρέ τι επαγγελματικέ φυσικά. Λοιπόν, γιατί έχαμε, έχω πει πολλέ φορέ και το εννοώ ότι δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να κάνουμε παιδιά και δεν κάνουμε όλοι για γονεί. Φίλε συνέχισε την ψυχοθεραπεία σου. Από όσα μου γράφει, είσαι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ε, ξαναλέω ότι οι νεότεροι άνδρε είναι πάρα πολύ πιθανό να επιθυμούν έντονα μια ερωτική εμπειρία με μια μεγαλύτερη γυναίκα, αλλά όχι δέσμευση. Λόγω κοινωνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων. Όχι γιατί μια μεγαλύτερη γυναίκα δεν είναι κατάλληλη για ουσιαστική σχέση, το κομμάτι ότι επιλέγεις άνδρες οι οποίοι έχουν κατώτερο μορφωτικό επίπεδο από σένα, αυτό εκείνο με, ένα εκείνο με προβληματίζει λιγάκι, αφόσον είναι μοτίβο. Ε, και κάτι γράφεις ότι σου έχει πει ο ψυχοθεραπευτής σου, μήπως με αυτόν τον τρόπο θέλεις να του ελέγχεις τους άλλους κλπ. Θα τα δεις στη ψυχοθεραπεία και χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έχεις μπει σε ένα αργό βήμα στην καινούρια γνωριμία που κάνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι. Να έχεις την αγάπη μου. Καλημέρα σε όλους και θα τα πούμε. Φιλιά!